μήπως θα γινόταν έτσι από εδώ σε όλα γίνονται. Αυτό το αίτητο του ΠΑΟΚ, το εκπληκτικό από πέρσι να έσπαγε από τον Όφη, θα ήταν ένα ιδιαίτερο γεγονός. Γιώργο, καταρχήν πιστεύω ότι θα γίνει ένα φοβερό παιχνίδι. Γιατί είναι δύο ομάδες οι οποίες βάσει στατιστικών έχουν τις περισσότερες τελικές. Ο Όφη πρώτος και ο ΠΑΟΚ δεύτερος. Οπότε θεωρώ ότι οι φιλάθλοι όλοι θα δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, επιθετικό. Ανοιχτό παιχνίδι, έτσι μπροστά με επιθέσεις. Ναι, γιατί ο Όφη έχει δείξει τώρα με κακή παρένθεση τα δύο παιχνίδια αυτά. Έχει δείξει και βγάζει μια εικόνα πάρα πολύ όμορφη. Ο κόσμος φεύγει ευχαριστημένος από το γήπεδο. Και μέσα στο Ηράκλειο, ο Όφη έχει ένα τρομερό σερί. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι το στυλ του παιχνιδιού του Όφη δεν αλλάζει. Η φιλοσοφία τους είναι πάρα πολύ καλή. Το να παίζουν ανοιχτά δεν τροποποιείται, ξέρω εγώ, το πώς θα στηθεί η ομάδα ή πώς θα βγουν στο γήπεδο ανάλογα με τον αντίπαλο. Η φιλοσοφία και το στυλ του παιχνιδιού του Όφη που μας έχει δείξει φέτος είναι εκπληκτικό. Και θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος έχει να χάσει 44 παιχνίδια, έχει πάρει την προηγούμενη σεζόν και πρωτάθλημα και κύπελλο. Σωστά. Έτσι. Οπότε ο βαθμός δυσκολίας του παιχνιδιού, όπως ήταν για ανέκαθεν όταν παίζαμε με το ΠΑΟΚ και τις τρεις μεγάλες Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, εδώ μέσα ήταν τα πιο δύσκολα παιχνίδια. Αλλά θεωρώ ότι ο Όφη μπορεί να σπάσει το αίτητο του ΠΑΟΚ, δεδομένου ότι το γήπεδο είναι καταπληκτικό. Ο κόσμος συμπαραστέκεται στην ομάδα γιατί βλέπει φέτος μια εικόνα παλαιότερων ετών. Παλαιότερων ετών. Μια δυναμική παραπάνω, Όφη, και αγωνιστικά. Τη δυναμική την είχε. Ο κόσμος στηρίζει. Τι χαρά θα έχει ο πατέρας μου σήμερα, αυτό έχω να σου πω, μόνο που ακούει Κούδα και Μανώλη Συντιχάκη σήμερα να συνομιλούν. Τους έχει απολαύσει στα γήπεδα. Είναι και αυτός ποδοσφαιρόφιλος. Και επειδή ξέρω ότι θα μας βλέπει και χρόνια πολλά, θα πω για την αεροπορία. Για την αεροπορία. Σωστό, και σε όλους τους. Όλοι έχουμε περάσει από εκεί. Σε όλους. Κύριε Συντιχάκη, είπαμε κάτι πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Περάσατε από τον Εργοτέλη ή να πάμε λίγο πιο πίσω. Πάμε από το Αρκαλοχώρι. Όφα. Εργοτέλης, Παναθηναϊκός παρακαλώ, έτσι, γιατί υπάρχει εδώ το στοιχείο του πώς τελικά ο Παναθηναϊκός, ένα τεράστιο σωματείο τότε, κατάφερε να ρίξει τα μάτια του και να στρέψει τα βλέμματά του στο περιφερειακό, τοπικό τότε, Γιώργο. Δέλτα Εθνική. Και στην πορεία και στον Όφη. Ναι. Πείτε μας λίγο για αυτή τη διαδρομή. Δεν πίστευα ποτέ ότι μπορούσα να ασχοληθώ επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο. Ναι. Ποτέ. Είχα μεγάλη τρέλα με τον αερομοντελισμό και μάλιστα όταν έκανα τη μεταγραφή στο Παναθηναϊκό. Αυτό δεν το ήξερα. Τότε υπήρχε. Σήμερα βγάζεις ιστορίες αθλητικές, να ξέρεις. Υπήρχαν οι σχολές ζήτημα εδώ στο Ηράκλειο, στεγαζόταν στο Μαρούδα. Και ήμουνα δεύτερο έτος μηχανικός αεροσκαφών. Και ήθελα ένα χρόνο ακόμα να τελειώσω. Να η αεροπορία. Πολλά παιδιά που πηγαίναμε μαζί στη σχολή. Ακολουθήσαν επαγγελματικά το επάγγελμα του μηχανικού αεροσκαφών, ξέρω εγώ. Ορισμένοι πήγανε και στην Ολυμπιακή, άλλοι πήγανε στην Τανάγρα. Αλλά σας κέρδισε το ποδόσφαιρο όμως, παρότι δεν το περιμένατε. Ναι, ναι. Το πέρασμα από τον Εργοτέλη στον Παναθηναϊκό, συναισθήματα τότε. Πώς ήρθε αυτή η πρόταση? Απίστευτα συναισθήματα. Απίστευτα, δεν περιγράφονται. Γιατί από τη μία στιγμή στην άλλη, παίζοντας τον Εργοτέλη με 500 φιλάθλους, ξέρω εγώ, βρέθηκα να κοιτάζει τη 13 θύρα και να είναι μέχρι πάνω ο κόσμος. Και με τα μεγάλα ονόματα είχαν περάσει ήδη, το Wembley είχε περάσει, έτσι. Νομίζω Δωμάζος. Ο Δωμάζος είχε πάει στην ΑΕΚ τότε. Α, έκανε το πέρασμα, ναι. Ένα χρόνο μόνο πήγε. Σωστά. Φυσικά, αλλά. Ναι. Ήταν απίστευτα. Έτσι. Απίστευτα. Χρόνια δεν υπήρχε η βία τότε. Τα γήπεδα ήταν γεμάτα. Όλα. Και στην επαρχία και μέσα. Δεν υπήρχε ο φανατισμός που υπάρχει σήμερα.
Mm-hmm. Μάλιστα. Πάντως πρέπει να το πω για να μην μου κάνουν παράπονα και μέσα στο σπίτι δικό μου ο πατέρας ότι ξεκινήσατε από τις γειτονιές, από τις Αλάνες εκεί στα Τρία Πεύκα και στο Μασταμπά και του Μπαρμπασταύρου το περίφημο. Γιατί ήταν πρωτάθλημα. Εκεί στις γειτονιές. Το πρωτάθλημα, ναι. Είναι ότι οι Αλάνες βγάζανε από τα χωράφια και από τους δρόμους μέσα για να ποδοσφαιριστές. Έτσι, έτσι. Παίζαμε στους δρόμους, στο τσιμέντο. Εγώ έμενα στην Όαση από πάνω, στη Γεωργιάδου, και θυμάμαι γινόταν χαμός στη χωράφα εκεί, στον Μπαρμπασταύρο τώρα. Γινόταν χαμός. Ερχόταν, ξέρω εγώ, οι πατέλες. Κάθε συνοικία είχε και μία ομάδα. Άλλο Ηράκλειο, βέβαια. Ναι. Δεν υπήρχαν σπίτια, δεν υπήρχαν τίποτα. Και γινόταν κόλαση. Μάλιστα. Και επειδή θα φάμε. Συζητήσεις, τι όμορφες. Εγώ έχω στο μυαλό μου να μην φάμε κίτρινη κάρτα από τη σκηνοθεσία πάνω. Δεν θα την φάμε. Αν δεν κάνουμε μία ερώτηση, δεν θα την γλιτώσουμε λεφτά. Να την κάνουμε, βέβαια. Πρέπει να κλείσουμε όμορφα με επίλογο. Δεν ξέρω και πόσο χρόνο έχουμε, γι' αυτό. Έχουμε ακόμα δύο λεπτά, Δανάη. Θα μας τον δώσει. Έλα, έχουμε τον κύριο Στιχάκη. Αν θέλει, μας τον δίνει τον χρόνο η Δανάη. Αν θέλει. Το συντοπίτη και καλό φίλο τη σκηνοθέτηδά μα, τη Δανάη τη Σκευάκη. Ναι, ναι, ναι. Τριτονία. Τριτονία. Τώρα. Γειτονία. Είναι γαμπρός ο Μανώλης ο Συντυχάκης στο Αστρίτσι, ναι. Αλλά έχει αγαπήσει το χωριό. Είναι η σύζυγος από το Αστρίτσι και αναγκαστικά φέτος δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από εκεί. Όλα τα χρόνια εγώ ασχολούμουν προπονητικά. Μόνο φέτος μου έγινε η πρόταση από τα παιδιά του Δέλτα Σίγμα του χωριού να αναλάβω την ομάδα. Εγώ δεν ήθελα. Και βοηθάω διοικητικά. Μπράβο. Μπράβο. Δεν μπορείτε να αποχωριστείτε το ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται. Μετά και από μια τέτοια ιστορία στα γήπεδα. Μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Η ομάδα είναι στην Α1. Είναι στα καλύτερα της χρόνια η Τριτονία. Ναι. Πάμε πολύ καλά, θεωρώ. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Όπως είναι το επίπεδο του τοπικού τώρα σήμερα, θεωρώ ότι το φετινό είναι ένα από τα δυσκολότερα πρωταθλήματα που γίνονται. Ότι πάμε καλά. Είμαστε σε καλό δρόμο. Και έτσι να συνεχίσετε και ναι. Θα χαρούμε πολύ. Το επόμενο διάστημα σας έχουμε εδώ για τις επιτυχίες της Τριτονίας. Θα σας φιλοξενήσουμε, Ελευθέρη, στο χωριό. Εννοείται, θα χαρώ πολύ. Ελευθέρη, πρέπει να πάμε. Εγώ είμαι τα αγαπημένα μου χωριά και ειδικά η Κατοβρύχη. Θα χαρώ ιδιαίτερος. Πρέπει να έρθετε. Θα έρθουμε. Σας το υποσχόμαστε ειλικρινά. Το κλείνουμε σήμερα. Ναι. Θα έρθουμε.